ξεκίνημα. Ναι. Και θα σας πάω στο κέντρο του Ηρακλείου, στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, που μέχρι και το Σάββατο αυτό, 14 του μήνα, θα φιλοξενείτε μία, δεν τη λες έκθεση, ένα ομοίωμα παχαίου σεντέρου. Είναι μία δράση του Συλλόγου Αγκαλιά Ζω. Σε αυτό το ομοίωμα 25 τετραγωνικών μέτρων θα μπορείς μέσα να μπεις, να ξεναγηθείς και να δεις τις παθήσεις που μπορούν να αναπτυχθούν στο παχιέντερο. Αυτή η δράση φυσικά γίνεται για να ενημερωθεί ο κόσμος και να ευαισθητοποιηθεί σε θέματα που αφορούν στον καρκίνο του παχαίου σεντέρου, πώς μπορούμε να το προλάβουμε ή και να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο νόσημα. Πολλά περισσότερα μας λέει η πρόεδρος του Αγκαλιά Ζω εδώ στο Ηράκλειο, η κυρία Χρυσούλα Αντωνογιαννάκη. Η Βασιλική του Αγίου Μάρκου ακολουθεί ωράριο καταστημάτων. Το πρωί και το απόγευμα είναι ανοιχτή. Το συγκεκριμένο ομοίωμα θα είναι εκεί μέχρι και το Σάββατο 14 του μήνα. Μην χάσετε αυτή τη δυνατότητα που σας δίνετε να επισκεφτείτε και να συμμετέχετε σε αυτή τη δράση και να ενημερωθείτε και από επιστήμονες που πλαισιώνουν όλη αυτή την προσπάθεια. Στο ρεπορτάζ ο Δημήτρης Αντωνάκης και προτείνω να το δούμε. Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου Αγκαλιά Ζω, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχει αναλάβει την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τον καρκίνο του παχαίου σεντέρου. Ο καρκίνος του παχαίου σεντέρου, αν διαγνωστεί έγκαιρα, θεραπεύεται και σώζει ζωές. Και όταν ξέρουμε ότι 1 εκατομμύριο άνθρωποι θα διαγνωστούν ετησίως και το 50% από αυτούς θα πεθάνει, εάν δεν διαγνωστεί έγκαιρα ο καρκίνος, τι καλύτερο από το να εκθέσουμε αυτό το παχιέντερο και να προλάβουμε για να σώσουμε. Ο καρκίνος του παχαίου σεντέρου είναι η δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου λόγω κακοήθους νόσου μετά από τον καρκίνο του πνεύμονα. Μπαίνοντας από το δεξί μέρος και βγαίνοντας εδώ πίσω ακριβώς, βρίσκομαι τις μορφές των άμυσχων ή έμυσχων εγκολπωμάτων ή αδενωμάτων κλπ. Τα οποία μπορούν να καταλήξουν σε καρκίνο και πώς μπορεί να προληφθεί αυτό διαγιγνώσκοντας το έγκαιρα. Πιστεύω ότι ίσως είναι λίγο συνταρακτικό για αυτό που το βλέπει, αλλά με το υλικό και τους τρόπους προφύλαξης νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Η εφαρμογή ενός συστηματικού προγράμματος ανίχνευσης και πρόληψης για τον καρκίνο του παχαίου σεντέρου σε άτομα μεγαλύτερα των 50 ετών θα μπορούσε να μειώσει τουλάχιστον κατά 40% τους θανάτους από την ασθένεια αυτή. Είναι 5 πολύ απλοί βασικοί λόγοι που μπορούν να τον προλάβουν τον καρκίνο. Εκτός την κληρονομικότητα, που αν υπάρχει κληρονομικότητα, εκεί που θα μπορεί κανείς να περιμένει στα 50 χρόνια να κάνει την πρώτη του κολονοσκόπηση, θα έπρεπε να σπεύσει από 30 ή και νωρίτερα ακόμα. Έγκαιρη διάγνωση στην κληρονομικότητα. Στις διαφορετικές περιπτώσεις, να αποφεύγει να μην καπνίζει, να κάνει υγιεινό τρόπο ζωής, δηλαδή περπάτημα 30 λεπτά η άσκηση την ημέρα. Να μην τρώει κόκκινο κρέας πάνω από μία, μάξιμου 2 φορές τη βδομάδα. Να τρώει πολλά χόρτα, σαλάτες, λαχανικά και όσπρια. Και να μην έχει υπερβολικό βάρος. Όλα αυτά επιβαρύνουν την κατάσταση ή βοηθούν στη μη ανάπτυξη του καρκίνου, αν θέλετε, του παχαίου σεντέρου. Τι καλύτερο από το να ενημερωθεί ο κόσμος για την πρόληψη, τον τομέα της πρόληψης, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η υγιεινή διατροφή, η άσκηση και το να πας στον γιατρό έγκαιρα. Κάντε τον κόπο να βρεθείτε λοιπόν μέχρι το Σάββατο 17 του μήνα στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου και αφιερώστε λίγα λεπτά για να ενημερωθείτε επί της ουσίας. Είδατε πόσο εντυπωσιακό και διαδραστικό είναι. Στην ουσία θα περιηγηθείτε μέσα σε αυτό το ζωτικό όργανο που πάσχει πολύ συχνά από καρκίνο του παχαίου σεντέρου. Την πρωτιά την έχουμε οι άντρες σε αυτό και η έγκαιρη διάγνωση τελικά σώζει. Σώζει όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση, όχι μονάχα μορφών καρκίνου, σε κάθε άλλο νόσημα. Έχουμε στα χέρια μας τα εργαλεία για να μπορέσουμε να κάνουμε πρόληψη, έγκαιρη, όσο αυτό είναι δυνατό. Πολλές φορές αυτό που συζητούσαμε και νωρίτερα, ως ασθενείς ή ως πιθανοί ασθενείς, φοβόμαστε λίγο για αυτό που θα μας πει ο γιατρός και έτσι δίνουμε συνήθως μία παράταση μόνο
στην αγωνία μας για το αν έχουμε κάτι ή όχι. Πάντως είναι κανόνας και ιδιαίτερα στους καρκίνους, σε όποια μορφή καρκίνου και αν συναντήσουμε, όσο νωρίτερα η πρόληψη, η διάγνωση, τόσο καλύτερη η θεραπεία. Και όταν φυσικά υπάρχει και πρόληψη, τότε είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Όσον αφορά τώρα στον όμιλο εθελοντών κατά του καρκίνου Αγκαλιά Ζώο, εάν ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε γενικότερα για τις δράσεις τους και να πάτε κοντά τους, βλέπετε, θα δείτε τώρα μάλλον και το σταθερό τηλέφωνο που διαθέτει ο όμιλος εδώ στο Ηράκλειο, αλλά και τη σελίδα στο διαδίκτυο που αφορά στο σύνολο του Αγκαλιά Ζώο σε όλη την Ελλάδα. Ενημερώνεστε και για τις δράσεις τους και για όλα όσα κάνουν. Και αν θέλετε να προσφέρετε σαν εθελοντής, φυσικά είναι ανοιχτές οι αγκάλες τους.